Σπίτι μου, φίλε, επιστρέψαμε μετά τα όσα είδαμε και ακούσαμε από τους νέους υποψηφίους που παρουσίασε ο κύριος Δημήτρης Διακομιχάλης και ο κύριος Γιώργος Μαύρος. Βέβαια, όπως σας είπα και νωρίτερα, σήμερα ο κύριος Διακομιχάλης παρουσίασε τρεις γυναίκες: την νομική συμβαγγέλου, ναυτική και τουριστική πράκτορα, την Έλληνα Ευαγγελία Πτυχιούχο Πολιτικών Επιστημών Δημόσιας Διοίκησης, που χρόνια βρισκόταν στο εξωτερικό, αλλά που τώρα βεβαίως μένει κάλυμνο, και την Μαρία Τρουμουλιάρη, βιοχημικό, ιδιωτική υπάλληλο και πρώην δημοτική σύμβουλο. Σε όλους να ευχηθούμε καλό προεκλογικό αγώνα. Και εμείς σήμερα έχουμε κοντά μας μια νέα κοπέλα, η οποία βέβαια δεν είναι όμως η πρώτη της φορά που θα είναι υποψήφια στον πρώτο βαθμό στα δημοτικά μας πράγματα. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε στο στούντιο την Βαλαντούλα Καναβούρη, η οποία είναι φιλόλογος στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό και υποψήφια με τη δημοτική παράταξη του Γιάννη Μαστροκούκου. Γεια σας. Καλώς την. Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Καλό χαίρομαι. Μεσημέρα. Χαίρομαι έτσι να έχουμε νέα άτομα στο στούντιο, να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να δούμε τι έχουν αποκομίσει από όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Καθότι η κυρία Καναβούρη ήταν και την προηγούμενη φορά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν είναι δηλαδή όπως πριν που σπούδαζε και τα βλέπε λίγο πιο ανέμελα, δεν την πολύ ενδιέφερε γιατί δεν είχε καμία όχι, σχέση. Τώρα έχει περάσει μια θητεία ενός δημάρχου που τον παρακολουθούσε, έτσι, τι έκανε και ενημερωνόταν. Πάντα παρακολουθούσα, γιατί αν θυμηθώ από μικρή, πάντα μ' άρεσε να παρακολουθώ τα ντρόμενα, ναι. Α, ωραίο πραγματικά. Αυτό. Και τώρα έφτασε και η δική μου ώρα να συμμετέχω και εγώ σε αυτά. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν έτσι βλέπατε, παρακολουθούσατε και αυτά τα 4,5 χρόνια. Αλίμονο. Έτσι ζούμε πώς στην πήγε. Κάλυμνο. Άλλωστε μην συζητούσατε και με τη δημοτική σας παράταξη. Αλίμονο. Ζω στην Κάλυμνο και αν δεν τα παρατηρώ κι εγώ, τι να πω. Ναι, μην το λέτε όμως αυτό, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, ξέρετε, θα τους δούμε ξανά να αρχίζουν να έχουν λόγο ή να σχολιάζουν όταν έρθει η επόμενη τετραετία. Έτσι, χάνουν δηλαδή λίγο την όλη κατάσταση. Είναι εύκολο να καθόμαστε όπως καθόμαστε τώρα και να κρίνουμε, αλλά είναι και δύσκολο το να μπεις στα πράγματα, να προσπαθήσεις. Ναι. Και εκεί φαίνεται η δυσκολία. Το να κρίνεις είναι το πιο εύκολο πράγμα. Ακριβώς. Και το σύνθημα είναι να σηκωθούμε. Και εγώ τώρα μπορώ να κρίνω. Είναι το πιο εύκολο. Να συμμετάσχω όμως και να κάνω πράγματα και να βοηθήσω τον τόπο μου πιστεύω θα είναι δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσω, αυτό θέλω. Έτσι είναι. Το σύνθημα βέβαια το πρώτο και το κύριο είναι να δραστηριοποιηθούμε όλοι, να σηκωθούμε από τις καρέκλες, από τους καναπέδες και να πάμε να δούμε τι γίνεται. Γιατί το ότι αγαπάτε όλοι τον τόπο δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά πρέπει να ανέβει και η ποιότητα ζωής στον τόπο μας, γιατί εξαρτώμαστε από αυτόν. Έτσι είναι. Και γιατί θέλουμε τα νέα παιδιά όπως εσείς, όπως όλα τα άλλα και μικρότερα ακόμη, να μείνουν στον τόπο, να σπουδάσουν, να γυρίσουν, να βρουν ευκαιρίες. Πιστεύω ότι οι νέοι και της ηλικίας μου πλέον συμμετέχουν στα κοινά και έχουν πολλές ιδέες, ωραίες ιδέες, και χαίρομαι όλες οι παρατάξεις που έχουν από εμάς, τους νέους μέσα, και καλό είναι να βοηθήσουμε. Έτσι πραγματικά. Είναι, έτσι είναι, χαιρόμαστε κι εμείς. Το νέο αίμα. Σίγουρα χρειάζεται η ωριμότητα και η εμπειρία του μεγαλύτερου. Αλίμονο, αλλά αλίμονο. Όλο αυτό πρέπει να το δέσουμε με ακόμη περισσότερα νέα παιδιά. Οι συνεχιστές, υποτίθεται, αυτής της λειτουργίας. Η συνέχεια αυτής της πορείας. Έτσι. Αλήθεια, όλο αυτό το καιρό που οι φίλοι, οι γνωστοί, τα νέα παιδιά που συζητάτε παντού και στον επαγγελματικό σας χώρο και έξω, πλατεία, έτσι και τα λοιπά. Ναι. Τι λένε, δηλαδή σίγουρα σας έλεγαν ότι κοίτα τι έγινε εκεί, κάποια πράγματα τα οποία θεωρούν στραβά ή δεν έγιναν ή δεν προχώρησαν ή δεν ασχολήθηκε κανείς. Ας πάρουμε έτσι μια εικόνα του τι λένε πραγματικά, τα παιδιά. Υπάρχουν στο νησί μας, όλοι το βλέπουμε, προβλήματα. Καλό είναι να λυθούν. Όλοι μαζί να βοηθήσουμε. Αυτό που λένε κυρίως είναι το θέμα καθαριότητας, που συναντάω πιο πολύ στις γειτονιές που πάω. Μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, και είναι άσχημη εικόνα. Κάναμε μία περιοδία προχθές στον Άγιο Στέφανο. Ναι. Εγώ είμαι συχνά καθημερινά στον Άγιο Στέφανο λόγω δουλειάς. Ναι. Και αυτό που συναντάω είναι φοβερό, πολύ άσχημο. Θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε ενορία, σε κάθε ένας καθαριστής. Παιδιά, είναι άσχημη εικόνα για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Φταίμε εμείς, εννοείται ο καθένας με τον τρόπο του, αλλά πρέπει να βοηθήσει και ο Δήμος σε αυτό εδώ πέρα. Ναι, για μένα είναι 50-50, δηλαδή και ο Δήμος και πρέπει να ενεργοποιηθεί πάντα, να είναι στις επάλξεις, αλλά και οι κακές συνήθειες πολλών. Ναι, ναι, το πιστεύω, αλλά ο Δήμος
Μπορεί να συμβάλλει σε αυτό, στην καλυτέρευση, δεν γίνεται διαφορετικά. Και να το πούμε έτσι για ένα σχολιασμό για να ακούσουν και οι φίλοι που το ξέρουν δηλαδή, αλλά οι τηλεθεατές μας. Οι ξένοι όταν έρχονται οι επισκέπτες το συνηθίζουν να περνάνε μέσα από τα σοκάκια. Πάρα πολύ, να ψάχνουν, πάρα να δουν, έτσι. Δείτε κάτι άλλο όμως στενά που έχουμε δει σε μια Σαντορίνη, σε ένα Μύκονο κτλ. Που είναι ασβεστωμένα, έτσι, με τους δρόμους, πεντακάθαρα, το πλακόστρωτο. Γιατί λοιπόν και οι δικοί μας, όταν θα περνούν, να μην περνούν και να λένε κοίτα τι ωραία σπίτια, ανακαινισμένα, το να το άλλο, οι δρόμοι, αλλά να ντρεπόμαστε που περνούν από ορισμένα σοκάκια. Πάνω σε αυτό που είπατε, να μιλήσω για τον πεζόδρομο. Ο πεζόδρομος, βεβαίως. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σήμερα πήγαμε μαζί με τη Γεωργία Τιτσάκου και ζητήσαμε από την αστυνομία, βέβαια η αστυνομία μας είπε ότι είναι υπόθεση του Δήμου, να μπουν σηματοδότες ότι είναι πεζόδρομος. Διότι δεν τηρείται το γεγονός αυτό, υπάρχουν πολλά μηχανάκια και τώρα πάνω στην τουριστική περίοδο που υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες, αλλά και οι δικοί μας οι πεζοί, οι δικοί μας πολίτες κινδυνεύουν από ατυχήματα. Ναι. Πρέπει να γίνει κάτι γι' αυτό. Σίγουρα. Πήγαμε, κάναμε μία αίτηση. Είπαν ότι θα την προωθήσουν στο Δήμο και ο Δήμος θα πράξει. Mm-hmm. Ελπίζω να γίνει κάτι αυτό. Και εγώ το ίδιο, γιατί δεν σας κρύβω ότι όταν βλέπω ανοιχτά τα σίδερα, τρέμω ότι γιατί είναι ανοιχτά τα σίδερα. Και οι γονείς πιστεύουν ότι είναι πεζόδρομος, αφήνω τα παιδιά μου, εγώ θα πιω τον καφέ μου ή θα αγοράσω κάτι από το διπλανό κατάστημα. Προστατευόμενα, αλλά δεν είναι. Δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν εκεί, τουλάχιστον σε αυτόν τον δρόμο που έτσι στήθηκε και έχουν ανοίξει τόσο ωραία καταστήματα. Ας τον κρατήσουμε, ας τον διαφυλάξουμε εκεί, να μπορέσει κάποιος έτσι χαλαρά να περπατήσει, να απολαύσει το καφεδάκι του, το ουζάκι του, να ψωνίσει. Αλήθεια, εκεί που είσαστε κι εσείς, επαγγελματικά δραστηριοποιήστε. Να σκεφτώ ότι υπάρχουν και δίπλα άλλοι άλλων δημοτικών παρατάξεων, λίγο ψηφί. Βεβαίως υπάρχουν. Δίπλα μας, θα πω για παράδειγμα, είναι η Μαριάννα. Η οποία είναι με τη δημοτική παράταξη του κυρίου Μπούκη. Α, μάλιστα. Αλλά θα το δηλώσω τώρα, είμαστε αγαπημένοι. Γιατί τόσο η Μαριάννα όσο και εγώ, αυτό που πρωτίστως βάζουμε είναι το καλό του νησιού μας. Και το κάνει πραγματικά μέσα από την καρδιά της. Διπλά κέρασμα, έτσι. Θα περάσουμε από εκεί, καταλαβαίνετε. Το περνάμε κάνει μέσα πρώτα, από την είναι η Μαριάννα. Της. Πάμε πιο κάτω, ό,τι είναι η Βαλαντούλα. Ναι. Οπότε ο καθένας κάτι έχει να πει, αλλά το μόνο σίγουρο είμαστε είναι αγαπημένοι. Ότι... είμαστε αγαπημένοι, δεν υπάρχει θέμα. Ακριβώς, ότι αυτά τα οποία μας ταλαιπωρούν ή που θέλουμε να γίνουν, το θέλουν όλοι. Ναι, αλίμονο. Το θέμα απλά είναι ότι ο καθένας έχει τον τρόπο του για να το καταφέρει. Αυτό. Ελεύθερη βούληση, ο καθένας μπορεί να επιλέξει. Και συνεργασία. Με τον Γιάννη Μαστακόκο πώς χύλησαν τα χρόνια αυτά, το τι σας έλεγε, το πώς τον είδατε να κινείται, η αντιπολίτευση που έκανε. Ο Γιάννης για μένα είναι δάσκαλος, ναι. Έτσι το λέω δάσκαλε, γιατί έτσι μεγάλωσα μαζί του. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος που παλεύει, έχει ήθος, δεν προσβάλλει κάποιον, και προσπαθεί μέσα από την καρδιά του να κάνει το καλύτερο, πραγματικά. Το πιστεύω αυτό, το πιστεύω. Είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και ελπίζω ο καλλιμνιακός λαός να τον στηρίξει, πραγματικά. Πάμε όμως να δούμε, έτσι, πέραν το πώς κινήθηκε η αντιπολίτευση και τα λοιπά, ο κόσμος που παρακολουθείτε και μιλάτε μαζί τους καθημερινά, τι θέλει να δώσει η νέα δημοτική αρχή που θα προκύψει, όποια και αν είναι. Πού θέλει να δώσει βαρύτητα ο επόμενος δήμαρχος? Βασικά θέλει απλά, τα απλά πράγματα να λυθούν. Θέλουμε ποιότητα ζωής. Της καθημερινότητας δηλαδή. Της καθημερινότητας, ποιότητα ζωής. Δηλαδή, ο θόρυβος κάτω. Η πληθώρα των αυτοκινήτων, παιδιά, πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό το πράγμα. Ο εμπορικός δρόμος, υπάρχουν εμπορικά καταστήματα, οι άνθρωποι προσπαθούν να δουλέψουν, επομένως έχουμε τα αυτοκίνητα να ράζουν, έχουμε τους πεζούς να περνούν, δεν μπορούν όλα να είναι μαζί, πρέπει να υπάρξει μια ασφάλεια. Και πρόσφατα υπήρξε και ένα ατύχημα, έτσι, με δύο αυτοκίνητα και μια κυρία. Δεν γίνεται, πρέπει να βρεθούν χώροι, ώστε ανοιχτοί χώροι να γίνουν πάρκινγκ. Υπάρχει μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν θέλω να πω όνομα, που προσφέρει αυτό και είναι μια χαλάρωση για τους ανθρώπους. Φυσικά. Αλλά και ο Δήμος πρέπει να βρει άλλους χώρους ή θα μπορούσε να, ο Δήμος και οι ιδιώτες να φτιάξουν ιδιωτικά πάρκινγκ μαζί, να, δεν ξέρω, ναι, συνεργαστούν, να συνεργαστούν, ναι, δεν γίνεται διαφορετικά, να φύγει αυτό το χάος που γίνεται, δεν γίνεται. Είναι κίνδυνος, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Και φυσικά να μαζευτούν, πρόσφατα το είπαμε, πριν ούτε μια εβδομάδα,
όλα τα εγκαταλελειμμένα και χωρίς πινακίδες αυτοκίνητα. Έτσι, ναι. Έτσι. Τα οποία τρώνε χώρους που δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε για έναν. Το άλλο είναι ότι περνάνε σε ώρες αιχμής και μεγάλα ενταλίκες. Ενταλίκες, παιδιά. Ναι. Τι, πρέπει κάτι να γίνει. Θυμάμαι. Κάποτε ήταν. Κρατηρήθηκε μια συγκεκριμένη. Θυμάμαι να λέγει ότι πρέπει να γίνουν δύο περιφερειακοί δρόμοι, ώστε να αποφύγει και η συμφόρηση αυτή. Ναι, του κέντρου. Του κέντρου. Πότε να γίνουν. Πρέπει να γίνουν. Τουλάχιστον. Θυμάμαι ο ένας ήταν από Λαφάση, Άγιο Στέφανο, φύγει νοσοκομείο, και ο άλλος από εδώ. Ναι, από τα θέρμα να ανέβει στο Σταυρό. Τουλάχιστον να γίνει ο ένας από τους δύο. Αυτός είναι και ο βασικός σκοπός της δικής μας παράταξης. Τουλάχιστον. Mm-hmm. Να δοθεί λύση. Έτσι θα γίνει. Γιατί η μοναδική διέξοδος είναι ο εμπορικός δρόμος για μας, για όλα τα αυτοκίνητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έλεγα στην εισαγωγή της εκπομπής ότι οι δρόμοι μας δεν άλλαξαν ιδιαιτέρως. Άνθρωποι και αυτοκίνητα, τροχοφόροι, είμαστε μαζί. Και έλεγα τώρα ότι κάναμε μια μικρή έρευνα ότι εννοείται ότι από χθες όλα τα καράβια και αεροπλάνα είναι γεμάτα. Του τέστην έρχονται και άλλα τροχοφόρα ή άλλα θα νοικιαστούν. Θα δούμε τώρα. Η κίνηση τώρα το Πάσχα να εκτοξεύεται. Αυτό ακριβώς. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Όμως οι δρόμοι παρέμειναν ίδιοι και παραμένουν ίδιοι, έτσι. Και οι νόμοι δεν τηρούνται και συνεχίζει να γίνεται αυτό το χάος. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Άρα, είναι, όπως καταλαβαίνετε, αυτά που λέει η κυρία Καναβούρη είναι και θέματα τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα της παράταξης για να μπουν σε εφαρμογή. Βέβαια, γιατί είπαμε ποιότητα ζωής και όλοι ζούμε, προσπαθούμε να επιβιώσουμε και αν δεν φροντίσει ο ένας τον άλλον και η συνεργασία μεταξύ μας, δεν θα γίνει κάτι. Δεν θα γίνει κάτι. Αλλά και για να πάμε στα μεγαλύτερα, δηλαδή σε ένα νέο αεροδρόμιο ή επέκταση ή νέες ξενοδοχειακές μονάδες, πρέπει να λυθούν αυτά τα οποία είναι έτσι τα πιο εύκολα. Το θεωρώ λίγο παράλογο. Δεν είναι το θέμα μου το νέο αεροδρόμιο. Το θέμα είναι να παρέχω τα κατάλληλα μέσα ώστε να μπορεί ο καθένας να φτάσει στο νέο αεροδρόμιο χωρίς να αγανακτήσει. Ναι, αυτό λέω. Ότι δηλαδή για να φτάσουμε σε κάτι πολύ εντυπωσιακό και μεγάλο. Κάτι μικρά. Πρέπει πρώτα να γίνουν να λυθούν τα μικρά. Έτσι. Λοιπόν, ελπίζουμε πραγματικά ότι θα έρθει αυτή η μέρα και θα την ζήσουμε. Μακάρι, γιατί κάποια πράγματα είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, εμείς τώρα μπορεί να βγείτε και να τάξετε και να πείτε πράγματα. Αλίμονο. Αλλά αλίμονο όμως αν αυτό θέλει και 25 χρόνια για να γίνει, έτσι. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, γιατί έχουμε ζήσει στο παρελθόν κάποια πράγματα τα οποία ήμασταν μικρά παιδιά και γίναμε όριμοι άνθρωποι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν. Όπως με αυτό το θέμα. Και ο θόρυβος. Μεγάλο πρόβλημα με το θόρυβο. Των δικύκλων και των οχημάτων όλων. Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό. Έτσι είναι, γιατί οι ξένοι δεν είναι συνηθισμένοι πάνω σε αυτό το μοτίβο να περπατούν άνθρωποι και αυτοκίνητα και μηχανάκια στον ίδιο χώρο. Όχι. Το έχουμε ακούσει και από εκπροσώπους της Ομογένειας που το έχουν πει στα συνέδρια. Μα και εγώ μεταφέρω παράπονα τώρα αυτή τη στιγμή. Πέρα ότι τα ζω κι εγώ, γιατί μένω εδώ και τα βλέπω καθημερινώς, είναι παράπονα. Mm-hmm. Τα παράπονα όλων. Ωραία. Άρα λοιπόν εδώ στον επίλογο αυτής της κουβέντας, έτσι που είχε λίγο απ' όλα, γιατί όταν μιλάς με έναν άνθρωπο, έτσι, είναι η άλλη ματιά, έτσι, αυτό που βλέπει, αυτό που ελπίζει, αυτό που οραματίζεται και αυτό που πιστεύει ότι πρέπει να ακολουθηθεί. Τι θα λέγαμε στους φίλους τηλεθεατές, μαζί με τις ευχές μας βέβαια για το Πάσχα. Καταρχήν θα δώσω τις ευχές μου, καλό Πάσχα να έχουμε και υγεία σε όλους, πάνω απ' όλα, αγάπη και συνεννόηση. Και ελπίζω ο καλλιμνιακός λαός να πράξει με γνώμονα το καλό του νησιού. Τίποτα άλλο. Αυτό. Ναι. Πάνω απ' όλα. Είμαστε 6 παρατάξεις. Μπορώ να πω ότι κάθε παράταξη έχει από μία οικογένεια. Αλλά καλό είναι να βάλουμε το γνώμονα, ως γνώμονα το καλό. Ψηφίζουμε με τη λογική, με το συνέστημα. Συνέστημα σε άλλες περιπτώσεις. Πιστεύω με τη λογική πλέον. Το συνέστημα δεν εννοώ. Το συνέστημα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ότι είναι η αδελφή μου, είναι ο κουμπάρος, είναι η ξαδέλφη. Εγώ είμαι, αυτό εννοώ. Εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος. Έτσι έμαθα και από την οικογένεια μου. Δεν έχει σημασία, είσαι μάνα, πατέρας, αν έκανες κάτι κακό, το έκανες το κακό, τελείωσε. Ναι. Δεν θα σου χαϊδέψω τα αυτιά. Επομένως, με τη λογική και πάμε μπροστά. Με το συνέστημα δεν νομίζω να πάμε μπροστά. Δεν ωφελεί και τόσο δεν έτσι σε αυτές πολιτική, τις περιπτώσεις. Όχι, πιστεύω. Γιατί ξέρετε, έχουν πελαγώσει πάρα πολύ να το λένε. Πιστεύω, μα το τι πιστεύω. Θα ψηφίσω, μα στο ένα είναι εκείνος. Μα στο άλλο ψηφοδέλτιο είναι οι άλλοι.
Δηλαδή είναι κάτι που το ακούω σχεδόν κάθε μέρα. Ναι, αλλά θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Ποιος θα προσφέρει. Έτσι. Ποιος είναι κατάλληλος να προσφέρει. Έχει δυνατότητες. Λοιπόν, σίγουρα θα ξαναειδωθούμε για να πούμε έστω και έξω πλατεία κάπου ευχές. Μακάρι. Να πούμε βέβαια ότι οι εκλογές είναι και θα περάσουν έτσι. Και αυτό να σκεφτόμαστε και όλα θα ξαναμπούν μετά στους φυσιολογικούς ρυθμούς. Είναι και μέρες αγάπης που πρέπει να είμαστε πραγματικά όλοι μονιασμένοι. Ναι, αλίμονο, ναι. Έτσι είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη στον προεκλογικό σας αγώνα. Ευχαριστώ. Και καλό Πάσχα με υγεία. Με υγεία. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί μου φίλοι, πάμε γρήγορα στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε να περιπλανηθούμε λίγο στην πανέμορφη και πανέτοιμη ανοιξιάτικη και πασχαλινή αγορά.